Μεγάλη Δευτέρα, 13 του Απρίλη, κυρίες και κύριοι, μαζί στις 3 η επικαιρότητα, οι προεκτές επικαιρότητας. Επαναλαμβάνω ότι προσπαθούμε να καταγράψουμε την πορεία των πραγμάτων στα νησιά μας, στα νησιά του Αιγαίου δηλαδή, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε περιοχή, σε κάθε νησί, τι γίνεται με τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν οι Δήμοι σε μια τεράστια προσπάθεια να θωρακίσουν τον πληθυσμό τους και βεβαίως να καταγράψουμε και το πώς έχει η κατάσταση στα κέντρα υγείας των νησιών, τα οποία χρειάζονται και ενίσχυση. Έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση να δούμε κατά πόσον αυτό γίνεται πράξη. Λοιπόν, πάμε να επιχειρήσουμε σύνδεση με τον Δήμαρχο της Νησίρου, τον κύριο Χριστοφή Κοροναίο, που θα δούμε ευθύς αμέσως. Προσπαθούμε, επαναλαμβάνω, να αξιοποιήσουμε και την τεχνολογία. Ενίοτε υπάρχουν κάποια προβλήματα, είναι απολύτως φυσιολογικό. Να δούμε τελικά εάν η σύνδεση είναι καλή με τον Δήμαρχο. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, Πονίσιο. Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι, σας ακούμε λίγο από το τηλέφωνο, έχουμε και την εικόνα, το παλεύουμε δηλαδή. Θα ελπίζουμε ότι, ή να ελπίσουμε ότι θα έχουμε στην συνέχεια και τη δυνατότητα να σας δούμε και ζωντανά. Θα ήθελα να ρωτήσω καταρχήν, κύριε Δήμαρχε, ποια είναι η δική σας άποψη, ή αν τελικά αυτή η απόφαση της κυβέρνησης να ενισχύσει τα αυξημένα μέτρα στα λιμάνια έχει αποτέλεσμα, ή αν τελικά δηλαδή απετράπει πάρα πολλούς να φτάσουν στην Νήσερο Πασχαλιάτικα. Θεωρώ ότι η απόφαση είναι πάρα πολύ καλή και βοηθάει πάρα πολύ τα μικρά νησιά. Εμείς ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα κρούσμα και εύχομαι και το πιστεύω ότι δεν θα έχουμε. Τα μέτρα είναι καλά και δεν έχει το δικαίωμα κανένας να φτάσει στην Νήσερο. Έχω δεχτεί τηλεφωνήματα από κόσμο εκτός Νησίρου και τους αποτρέπουν να έρθουν στο νησί. Είχαν επιχειρήσει κάποιοι να έρθουν πριν, ουσιαστικά έχουμε αυτή τη δεύτερη απόφαση από την κυβέρνηση? Όχι, όχι, αλλά μέσω τηλεφωνημάτων θέλουν να έρθουν στην Νήσερο. Δεν έρχεται κανείς. Ούτε από την Ελλάδα θα έρθει, ούτε από την Αθήνα. Και ούτε από την ΚΟ φυσικά, εκτός από τους μόνιμους κατοίκους. Άρα ουσιαστικά οι ίδιοι οι νήσιοι κάνουν σεβαστή έτσι, την βούληση των κατοίκων δηλαδή, οπότε προφυλάσσουν και το νησί. Να ρωτήσω πώς πάνε τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με το κέντρο υγείας δηλαδή, εάν τελικά μετά από τη δέσμευση της κυβέρνησης ήρθε κάποιος νοσηλευτής ή κάποια κενά που είχατε στο κέντρο υγείας όπως είχε γίνει ήδη σε κάποια άλλα νησιά. Κοιτάξτε, εμείς εδώ έχουμε δύο γιατρούς και δύο νοσηλεύτριες. Έχουμε ιδρύσει τη δομή που το ονομάσαμε «Είμαστε κοντά σας». Έχουμε ένα χώρο σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα να υπάρξει απομόνωση. Αύριο πιστεύω ότι έρχονται μια σειρά από προμήθειες όσον αφορά μάσκες. Αύριο παίρνουμε γύρω στις 600 μάσκες. Παίρνουμε γάντια νητριλίου, προστατευτικά ματιών γυαλιά, παίρνουμε προστατευτική ενδυμασία, μας τα φέρνει το φαρμακείο μετά από παρέμβαση που κάναμε και ανάθεση και παίρνουμε μια αντισηπτικά γύρω στα 300 λίτρα και απολυματικό υγρό επιφανειών. Νομίζω θα είμαστε ok. Μάλιστα. Πώς έχουν τύχει της βοήθειας από τον Δήμο, το πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά τρέχετε εσείς εδώ και αρκετό καιρό από ό,τι καταλαβαίνω? Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, είπαμε, κανένα κρούσμα. Ναι. Αλλά έχουμε βγάλει απόφαση και έχουμε δημιουργήσει 11 θέσεις εργασίας και θέλουμε 11 άτομα σήμερα. Έχει γίνει ανάκληση όλων των τελών στις πλατείες και στους δημόσιους χώρους που νοικιάζει ο Δήμος στους επιχειρηματίες. Και τώρα θα προχωρήσουμε και στην διανομή σε ευπαθείς ομάδες κρέατος για το Πάσχα. Μάλιστα, κάνετε και αυτό. Πώς είναι οι δικαιούχοι, κύριε Δημαρχέ, έχουμε μία εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει στο νησί? Υπολογίζω γύρω στα 100 άτομα. Πόσα, επαναλάβετε? Λιγότερο από 100 άτομα. Δεν λιγότερο από 100 άτομα. Φαντάζομαι ότι και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται και περνούν και τον χειμώνα στην Ίσρο είναι ηλικιωμένοι, δηλαδή οι λεγόμενες επαφείς ομάδες, έτσι. Φυσικά. Μάλιστα. Άρα, πώς μπορεί, Δήμαρχε, κανείς να αντιμετωπίσει τώρα μία εικόνα της Νησίρου Πασχαλιάτικα να είναι άδεια, δηλαδή να είστε μεταξύ σας? Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο και θεωρώ ότι χθες ήταν των Βαΐων. Δεν μπορούσε να καταλάβει κανείς αν είναι γιορτή, αν είναι καθημερινή.
Και νομίζω είναι μια ευκαιρία για όλους μας να αναλογιστούμε πώς θα ήταν η ζωή μας αν δεν υπήρχαν οι γιορτές. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι γιορτές που αλλάζουν τη ζωή μας στην καθημερινότητα και μας κάνουν να ζούμε διαφορετικά, να αισθανόμαστε χαρές. Και πιστεύω ότι πραγματικά είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε πού βρισκόμαστε και πού πάμε. Και θεωρώ επίσης ότι είναι μια ευκαιρία να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε ιδιοκτήτες του πλανήτη μας. Mm-hmm. Πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει το οικονομικό μοντέλο στο οποίο βασιζόμαστε, της κατανάλωσης, του συνεχούς κατανάλωσης, και να υπάρξει μια μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι νομίζω, και αυτό νομίζω είναι και εμάς... μια πρόθεση δική σας, κύριε Δημάρχη. Δηλαδή, ως επαρισπιακός καθηγητής, το περιβάλλον είναι μία από τις προτεραιότητες του Χριστοφίτου Κορονέου, έτσι. Ακριβώς, γι' αυτό προωθώ πάρα πολύ το θέμα της ανακύκλωσης και νομίζω τώρα πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι είμαστε υποχρεωμένοι, έχουμε υποχρέωση απέναντι στα παιδιά μας, απέναντι στο μέλλον, να κάνουμε όσο περισσότερο γίνεται μεγαλύτερη ανακύκλωση για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας κυρίως. Ναι. Είναι πολύ σπουδαίο. Καταλαβαίνω, κύριε Δήμαρχε, ότι εσείς δουλεύετε και για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, εννοώ ότι και εδώ είναι και μια πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί η Νήσιρος είναι ένα νησί το οποίο δεν έχει την ίδια περίοδο τουρισμού που έχουν κάποια άλλο μεγαλύτερα. Δηλαδή, υπάρχει μια δυσκολία εκεί, έτσι. Βέβαια, ο τουρισμός είναι λιγότερο ζημένος από ό,τι είναι τα μεγάλα νησιά. Και σε αυτό το διάστημα πρέπει βέβαια να ζήσουν όλοι οι άνθρωποι να βγάλουν αρκετά χρήματα για να μπορούν να περάσουν το χειμώνα. Και φέτος για μας θα είναι πολύ δύσκολο, διότι εύχομαι και πιστεύω να ξεκινήσει ο τουρισμός τον Ιούλιο. Παρά τα αυτά οι μήνες θα είναι πολύ λίγοι. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να βοηθήσουμε τις οικογένειες και τις επιχειρηματίες να περάσουν το ένα δύσκολο χειμώνα που θα έχουμε μπροστά μας του χρόνου. Μάλιστα. Τώρα, απευθυνόμενος στους νησίριους που μας βλέπουν και μας ακούν σε όλη την Ελλάδα, τι θα τους λέγατε, κύριε Δημάρχε? Βρισκόμαστε κοντά τους, τους σκεφτόμαστε, πραγματικά τους σκεφτόμαστε, γιατί έχουμε πάρα πολλούς νησίριους και στην Αθήνα και στη Ρόδο και στην Αμερική κυρίως, όπου έχω επικοινωνία σε καθημερινή βάση με την Αμερική. Περνάνε πολύ δύσκολα εκεί πέρα, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Εύχομαι να το ξεπεράζουμε χωρίς απώλειες και χωρίς προβλήματα. Και εύχομαι σε όλους καλή μεγαλοβδομάδα και καλό Πάσχα. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Σας χαιρετώ. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο της Νησίρου, τον κύριο Χριστοφή Κορενέο, πανεπιστημιακός καθηγητής, δηλαδή με, αν θέλετε, ιδιαίτερες γνώσεις γύρω από το περιβάλλον. Γι' αυτό και μένει σε διάφορα ζητήματα ή προθέσεις, π.χ. της θηγατρικής της ΔΔΕ, δηλαδή, για να αξιοποιήσει την γεωθερμία της Νησίρου. Η πρίκα, η ομορφιά της Νησίρου, το ηφαίστειο. Υπάρχει, αν θέλετε, μία λαθασμένη προσπάθεια που έγινε εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70 και είναι πάρα πολύ επιφυλακτική η Νησίρη. Άλλωστε, νομίζω ότι είναι τέτοιος μοναδικός και όμορφος τόπος που καλώς απράττουν και προσέχουν ιδιαίτερα το περιβάλλον. Λοιπόν, έχουμε πολλά προβλήματα σήμερα με τις συνδέσεις ή έχουμε ευρηματικότητα ή έχουμε πολλά προβλήματα. Είναι λογικό ότι το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο και χρειάζεται κανείς έτσι, να λάβει ιδιαίτερα μέτρα. Επανέρχομαι σε αυτό το οποίο έλεγα νωρίτερα, ότι έχουμε νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Είχαμε δηλώσει από τον κύριο Στέλιο Πέτσα, τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ουσιαστικά αναφέρεται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ΦΠΑ, με τον φόρο. Λοιπόν, τα αναφέρω βλέποντας και τον κύριο Πέτσα. Έκπτωση 25% σε μελλοντικό φόρο για την άμεση καταβολή μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 του ΦΠΑ, που προκύπτει από τις δηλώσεις Α τριμήνου του 2020 για όσους στηρούν απλογραφικά βιβλία και του τρίτου μήνα του 2020 για όσους στηρούν διπλογραφικά βιβλία. Παράταση δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων έως την 31η Μαΐου του 2020. Προσωρινή παράταση προνοιακών παροχών που χορηγούνται λόγω αναπηρίας ή υπό προϋποθέσεις και όχι πέρα της 30ης Ιουνίου. Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών.
Επίσης, κατοίκων ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΗ, δυνατότητα απασχόλησης πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία δηλαδή, είναι αυτή η ιστορία με τους μετανάστες, δυνατότητα δημιουργίας προσωρινών δομών φιλοξενίας αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων από δήμους, απαλλαγή γονέων από τροφεία δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών, έτσι, και είναι κάτι πολύ σημαντικό στο οποίο έχουν προχωρήσει και οι Δήμοι, το ανέφερε νωρίτερα και ο Δήμαρχος της Νησίρου, διεκπαιρέωση μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης, μείωση διδάκτρων ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών, οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, χορήγηση κοπονιού, αυτό το credit voucher δηλαδή, διάρκειας 18 μηνών για όσα έχουν κάνει η κράτη σε τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας, κατασκευή έργου δημιουργίας κλινών ΜΕΘ από τη δωρεά 8 εκατομμυρίων της Βουλής, δηλαδή ο προϋπολογισμός της Βουλής, υποχρέωση αρμόδιων αρχών και οργάνων ελέγχου να μεριμνούν για την παροχή κάθε διευκόλυνσης στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Λοιπόν, είναι μία σειρά αποφάσεις της κυβέρνησης σε μία προσπάθεια έτσι, να αντιμετωπίσει το εύρος του ελληνικού πληθυσμού. Δηλαδή, μιλάμε για μία νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου, την περιμένουμε από ώρα σε ώρα, παρακολουθώντας αυτά τα οποία ουσιαστικά συμβαίνουν στην χώρα εν πλήρη έτσι, εξέλιξη της διάρκειας της εκπομπής μας. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα λίγο πραγματικά να επιστρέψουμε στο ρεπορτάζ και να πάμε στο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις, να δούμε ένα μικρό απόσπασμα. Όχι, να μην πάμε σε αυτό το κομμάτι, να πάμε στην Γκάλινο, επειδή τρέχει ο χρόνος, να πάμε να δούμε μια προσπάθεια η οποία έγινε εκεί, εθελοντικής καθαριότητας στο νησί, να δούμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Ηλία Ζωίδη, τους υπαλλήλους του Δήμου, Μικές Ζηρούνης δεν πρέπει να λέγεται, σωστά, ναι, και τους εθελοντές, οι οποίοι έκαναν μία πράξη που αξίζει δημόσιας μνήμας και συγχαρητηρίων. Το εξής, ότι ο εθελοντισμός είναι η αρχή και το τέλος σε κάθε κοινωνία. Τα παιδιά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Βούρος δέχτηκε την... ο Δήμος Καλλινίων δέχτηκε την πρόσκληση να αναλάβει, να καλύπτει τα μέσα, τα υλικά μέσα εννοώ για αυτές τις δράσεις. Θα ενημερωνόμαστε από την εθελοντική ομάδα για τις δράσεις που γίνονται, θα τους δίνουμε τα μέσα και εμείς το ίδιο και εμείς εθελοντές είμαστε, θα βοηθάμε και εμείς σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται και θέλω να ευχαριστώ τα παιδιά. Μακάρι να τους μιμηθούν κι άλλοι. Ξέρω ότι υπάρχουν κι άλλοι, μακάρι να τους μιμηθούν. Παρακαλώ. Αλλά επειδή δεν βλέπω τον κύριο Σισόη και περνάω. Θέλω να πω... τα παιδιά τη υπηρεσία εκεί του ηλεκτροβοτισμού. Καλώς τον. Μπράβο σας. Αφορμή λοιπόν που τον είδα τώρα μπροστά μου, θέλω να πω ότι στο θέμα της, του φωτισμού με τις λάμπες έχουν βάλει σε όλη την Γκάλιμνο, φυσικό είναι βέβαια ότι οι λάμπες είναι, ανάβονται, χαλάνε και είναι και τα λοιπά, ναι, και άκονται. Παρακαλώ λοιπόν όλους, ό,τι είναι θα παίρνουν τα τηλέφωνά τους ή στο γραφείο μου πάνω ή και στον Μικέ ή ακόμα και στον κύριο Σισόη τα λένε κατευθείαν και αμέσως θα γίνονται. Το θυμήθηκα τώρα αυτό, μια και είδε τον κύριο Σισόη, αλλά και μια κυρία που ήρθε προηγουμένως και μου ότι έχει δύο λάμπες λέει τώρα, δύο μήνες, τις οποίες δεν μας έχει ειδοποιήσει. Τη Δευτέρα θα γίνουν και αυτές. Θα γίνει και αυτό, μπράβο σας. Πάνω από 1000 λάμπες μέσα στους πρώτους μήνες. Και φαίνεται. Νομίζω και φαίνεται. Έχει φωτιστεί όλα κτίρια τα οποία δεν ήταν σβηστά. Τα έχουμε... Και που το χειμώνα ήταν δραματική ακριβώς, η όλη εικόνα. Όλη η παραλιακή ζώνη δεν υπάρχει σβηστή λάμπα αυτή τη στιγμή. Ιχθυόσκαλα, ναυτική σχολή, οτιδήποτε τέλος πάντων ήταν σβηστό, το έχουμε ανάψει και θα το συντηρήσουμε. Γιατί το σημαντικό δεν είναι απλά να τα κάνεις, είναι να ακολουθείς και το πρόβλημα. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα σας εύχομαι. Καλό Πάσχα σε όλους τους Καλλινίους. Εύχομαι υγεία σε κάθε σπίτι. Η δοκιμασία είναι για τους δυνατούς. Θα περάσει και αυτό και όλα θα πάνε καλά. Βασίλη, καλημέρα. Εδώ η εθελοντική σας προσπάθεια πραγματικά είναι αξιέπαινη. Χρειάζεστε περισσότερα χέρια. Ο νεαρός μου εδώ τι κάνει. Μαζεύουμε. Και μαζεύετε πολλά. Καλημέρα. Και μαζεύετε πράγματα που δεν το περιμένετε ότι είναι εκεί. Αλλά είναι εκεί, δυστυχώς. Δεν είναι μόνο γιατί τα έφερε η θάλασσα.
Δεν είναι μόνο γιατί κάποιο το πέταξε με ελαφρά την καρδία. Έτσι. Είναι από ψαράδες, από άτομα που έρχονται εδώ πέρα και πίνουν μπύρες, καπνίζουν. Και αντί να βρουν τον διπλανό κάτω που υπάρχουν ακριβώς εκεί πέρα τρία μεγάλα πηγάδια. Τα πετάνε εδώ. Για πιο ευκολία. 30 μέτρα απόσταση. Θέλουμε να διορθωθούν. Έτσι. Τουλάχιστον να μην ξαναγίνει. Να μην ξαναγίνει. Όσο γίνεται ο Μιχάλης Ιγλινάτσης βέβαια έτσι κι αλλιώς μας είχε πει ότι είναι στη διάθεση για να κάνει όλα αυτά που κάνει τώρα εδώ. Και πολλά περισσότερα. Και πολλά περισσότερα. Και ο Παναγιώτης Βούρος, καλημέρα. Που βεβαίως τόσα γράφει, τόσα λέει, τόσα δείχνει και τώρα εδώ επί το έργο. Γιατί να έβει, για να βγει εδώ. Παράμας. Εγώ βέβαια είμαι ο πιο περιττός παρέας εδώ. Όλα αυτά τα παιδιά είναι κι άλλοι τόσοι στο σπίτι. Δεν μπορούσαν να έρθουν σήμερα. Άλλοι τόσοι που έχουν κάνει τόσα πράγματα στο παρελθόν και συνεχίζουν. Θα το κάνουν κάποια άλλη στιγμή. Ακριβώς. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Εγώ είμαι χαρούμενος που είμαι. Λοιπόν, αυτά από την πρωτοβουλία των νεαρών, των ανθρώπων αυτών στην Κάλυμνο, δημόσια συγχαρητήρια. Τώρα, μένουμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με τον κορονοϊό, διότι στην Σουηδία την έχουμε αναφέρει πάρα πολύ συχνά πυκνά στην εκπομπή μας, γιατί είναι ένα παράδειγμα το οποίο ορθά απέφυγε η χώρα μας. Οι νεκροί έχουν φτάσει στους 900, το έχουν ξεπεράσει και μετά από αρκετό καιρό ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, ο Στέφαν Λεβέν, βγήκε χθες. Και είπε το αυτονόητο δηλαδή στους Σουηδούς, διαβάζω τώρα το δημοσίευμα, έτσι σου επαινεί δηλαδή ότι πάρα πολλοί εξ αυτών ανέστειλαν τις διακοπές τους και δεν ταξιδεύουν στη χώρα. Βέβαια, ακόμη στη Σουηδία συζητάνε γι' αυτό όταν η δημοκρατία κάποια στιγμή έχει μια άλλη προσέγγιση, είναι και ιδιαίτερως προβληματική δηλαδή. Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, είναι και πώς αντιλαμβάνεται κανείς τη δημοκρατία στην Σουηδία. Υπάρχει ένα θέμα. Και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια εμφανίζονται και κάποια κρούσματα, γιατί αυτά είναι κρούσματα, ρατσισμού σε μια χώρα η οποία ήταν πρωτοπόρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και έναν αιώνα. Λοιπόν, τέλος πάντων, παρένεση από τους Σουηδούς, μην ταξιδεύετε, πάρτε τηλέφωνο τους φίλους τους συγγενείς αυτή την περίοδο, διότι έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν πάνε καθόλου, μα καθόλου καλά και ήδη. Τώρα, κάποιες εκτιμήσεις, γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, επαναλαμβάνω, η επόμενη μέρα είναι το μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι διαχείριση τωρινή, ακόμη τα πράγματα είναι εύκολα. Τα θέματα θα δυσκολέψουν και η πραγματικότητα θα είναι πολύ έτσι, διαφορετική. Προερχόμαστε από μία περίοδο όπου ο περισσότερος κόσμος μέσα από την ανεργία, η μεγάλη πλειοψηφία, ζούσε το χειμώνα, γιατί δεν είμαστε μία κοινωνία η οποία μόνο έχει, δεν υπάρχουν μόνο έχοντες, έτσι. Υπάρχουν και άνθρωποι που δίνουν μια τεράστια μάχη, συντηρώντας νοικοκυριά, παιδιά και άλλα πράγματα. Λοιπόν, εκτίμησε από το ΞΕΕ, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ότι θα απαιτηθεί ολική επαναφορά προκειμένου να κερδίσουν το μέλλον και να συνεχίσουν τη μεγάλη προσφορά τους στην ανάπτυξη και εκτιμά, αυτό είναι το τραγικό, αυτή είναι και η έρευνα την οποία έτρεξε το ΙΤΕ, είναι το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Θα δούμε τις επόμενες μέρες τα στοιχεία και είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό, ότι το 65% εξ αυτών θεωρεί πιθανή ή πολύ πιθανή τη χρεοκοπία, 46,6% πιθανή, 18,3% πολύ πιθανή, δηλαδή 65% θεωρεί ότι θα πάμε σε χρεοκοπημένες μονάδες. Έτσι, ένα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας ανέρχεται στο 51,8% και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Το 95% των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας διαβλέπει ποσοστιαία μείωση του τζίρου κατά μέσο όρο 56,3% και αντίστοιχα το 94,2% των ξενοδοχείων εποχικής λειτουργίας αναμένει η μείωση του τζίρου κατά 56,1%. Εντάξει, η μείωση είναι μια αποδεκτή ιστορία. Δηλαδή εδώ ουσιαστικά θα έχουμε να παλεύουμε για την ύπαρξη, όχι για τη βιωσιμότητα κάποιων επιχειρήσεων. Είναι ένα τεράστιο θέμα δηλαδή και υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία όμως είναι πολύ δύσκολο να σας μεταφέρω απλά και μόνο λεκτικά. Θα δούμε τις ερχόμενες ημέρες αν έχουμε την δυνατότητα να τα προβάλλουμε σε μορφή έτσι, πίτας, ενώ γραφημάτων για να είναι πιο εύκολα και πιο κατανοητά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις σε αυτό το σημείο. Θα επιστρέψουμε. Πολεμάμε εδώ και αρκετή ώρα την σύνδεση με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Δυστυχώς έχουμε πολλά προβλήματα σε αυτή τη σύνδεση.